Πάμε αμέσως, Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας. Σε εξέλιξη έρευνα που μετρά, καταγράφει τις επιπτώσεις της κρίσης στη δημόσια υγεία και θα ζητήσουμε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, έτσι να μας συνοψίσει τα πρώτα συμπεράσματα αυτής της έρευνας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πατούλη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές του Ιατρικού. Να πούμε ότι πράγματι όλοι ζούμε, βλέπουμε και βέβαια οι επιστήμονες της υγείας ακόμα περισσότερο κάποια ζητήματα τα οποία αναπτύσσονται μέσα από την ακρική οικονομική κρίση και αφορούν πλέον την υγεία, τον άνθρωπο, τη ζωή. Και υπό αυτή την έννοια ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχωρά σε μία διαδικασία μέτρησης αυτών των προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα αλλά και την παροχή ουσίας αυτών των υγειονομικών δυνατοτήτων που έχει ο ανασφάλιστος ή ασφαλισμένος πολίτης σήμερα στη χώρα μας. Θα σας έλεγα ότι σε μία πρώτη προσέγγιση, γιατί θα μου επιτρέψετε αυτά να τα ανακοινώσουμε συνολικά στο επίπεδο δηλαδή των αποτελεσμάτων και των αριθμών, να σας πω όμως ότι είναι σαφές ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις πλέον στον υγειονομικό χώρο και όχι μόνο στους ανασφάλιστους πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε στην προσέγγιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης αν δεν πληρώσουν, ούτε στο επίπεδο της νοσοκομιακής περίθαλψης αν πρέπει να χειρουργηθούν ή να πάρουν οποιαδήποτε θεραπεία, αλλά και στο φάρμακο που θα πρέπει να το πληρώσουν και αυτό εξ ολοκλήρου. Θα σας έλεγα όμως ότι υπάρχουν και κάποια ζητήματα που αφορούν τις περιοχές της χώρας μας, όπως παραδείγματος χάρη ότι υπάρχουν πλέον μεγάλες ελλείψεις σε παιδιάτρους αλλά και γενικούς γιατρούς στα διάφορα νησιά και είμαστε λίγο η Ελλάδα. Λίγο πριν την πύλη του καλοκαιριού όπου θα έρχεται ο τουρισμός, προσπαθεί και ο Πρωθυπουργός και όλοι να έρθει ο τουρίστας για να μπορέσει αυτό το στοιχείο να αυξηθεί, αλλά θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο αυτή η ποιότητα της υγείας θα εξασφαλίζει και για αυτούς οι οποίοι υπάρχουν ήδη μέσα στα νησιά και τα παιδιά δεν μπορούν να εξεταστούν πλέον διότι δεν προκυρήσονται θέσεις παιδιάτρων για πολλές θέσεις και μπορώ να πω για πολλά νησιά της χώρας μας, αλλά και βεβαίως όταν φορτωθούν με τουρίστες και μακάρι να συμβεί αυτό, που αν συμβεί κάτι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αυτό έχει ως αντίποδα ίσως ανέτια έξοδα όπως είναι οι αεροκομιδές, οι οποίες εκεί εντάσσεται ο εξορθολογισμός στο κομμάτι της υγείας, που αντί να θεραπεύεται ή να κρατιέται ένα περιστατικό, μεταφέρεται γρήγορα με ό,τι σημαίνει αυτό και σε κόστος αλλά και σε κίνδυνο. Και βέβαια, σε αυξημένη επισφάλεια. Ακριβώς αυτό που τονίζετε, κύριε Παπαδάκη. Είναι σαφές και σε χρόνο αντιμετώπιση του περιστατικού. Θα σας έλεγα ότι σε αυτό εντάσσεται, νομίζω ότι είχατε πει κάποια στιγμή και για το θέμα των εμβολίων, που υπήρχε μεγάλο πρόβλημα αυτή τη χρονιά που πέρασε ο εμβολιασμός των παιδιών, όπου δεν υπήρχαν τα κόστη αγοράς των εμβολίων και αυτό έγινε μέσα από κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς ουσιαστικά το έργο που ήταν του κράτους, και προσφάτως θα σας θυμίσω ότι έγινε κάποιο θέμα που σχετίζεται με τα τεστ εντόπισης των ανθρώπων από AIDS και φορείς, όπου αυτό είχε να κάνει με το κόστος που δεν ευήδωτο για να αγοραστούν τα τεστ από τα κέντρα αναφοράς. Ωραία, ουσιαστικά θα το συνοψίζουμε. Δώσαμε μια πρώτη γεύση που έχει να κάνει κυρίως με τις άμεσες συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Και κατά συνέπεια αυτό αποδυναμώνει τον ασθενή ή τον ασφαλισμένο και ανασφάλιστο Έλληνα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόλις ολοκληρωθούν και τα στοιχεία και έχουμε και απολύτως μετρήσιμα, θα επανέλθουμε. Να είστε καλά, κύριε Πατούλη. Να είστε καλά, καλά. Σας ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.